Καταρχήν δεν αντιλαμβάνομαι από πού προέκυψε το γεγονός ότι υπήρξε ευνηδιασμός. Κανένας ευνηδιασμός δεν υπήρξε, με την έννοια ότι η ροή των πραγμάτων και οι διατάξεις νόμου που ξεφύζονταν και αφορούσαν την αυτοδιοίκηση διαχρονικά το τελευταίο διάστημα και μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές, λίγο πριν μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, με την ψήφιση του τελευταίου νόμου, δηλαδή του 50-56, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ευνηδιάσουν κανένα. Ως προς το χρόνο, κύριε Τρακουπερί, δεν με ευνηδίασε, κύριε Δήμαρχε, αυτό, να σας πω γιατί. Και είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι καλύτεροι χρόνοι για να περάσουν τέτοια ζητήματα είναι μέσα σε θολούρες. Ποιες είναι οι θολούρες? Είτε εκλογές, είτε ένα γενικευμένο ζήτημα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, άρα αυτό θα περάσει ως δευτερεύον. Αυτή είναι η τακτική, η κυβερνητική. Μην επομένως, τουλάχιστον εμένα δεν με ευνηδίασε, τώρα εσάς μπορεί να σας ευνηδίασε, δικαίωμά σας να σας ευνηδίασε. Δεύτερο, η ΚΕΔΕ, ποια αντίδραση υπάρχει ΚΕΔΕ? Δεν υπάρχει ΚΕΔΕ. Α, τυπικό όργανο είναι, το οποίο καμιά φορά βγάζει καμιά ανακοίνωση και εξαντλεί όλη τη δυναμική του εκεί. Διότι ο 50-56 δεν κάνει μόνο αυτό για το οποίο πάμε να ψηφίσουμε, σήμερα και να συζητήσουμε μάλλον πρώτα και να ψηφίσουμε, δηλαδή την κατάργηση των νομικών προσώπων κτλ. Κάνει και άλλα πολλά πράγματα. Ακούσατε ποτέ εσείς από καμιά ΚΕΔΕ να τοποθετηθεί επί όλων αυτών? Να σας πω ενδεικτικά μερικά. Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, γιατί εκτελεστική δεν θα είχα αντίρρηση και προσωπικά και το λέω ευθέως, δεν έχει και κανένα ρόλο, η κατάργησή τους αυτών των επιτροπών, φτιάχνοντας ένα άλλο υπερσυγκεντρωτικό όργανο, ας πούμε τη Δημοτική Επιτροπή. Το ζήτημα, ας πούμε, της νομιμοποίησης, αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το θέμα των τηλεδιασκέψεων και άλλα πολλά. Επειδή δεν έχω χρόνο όμως, δεν θα πω πια άλλα πολλά, θέλω να τοποθετηθώ για το συγκεκριμένο. Είναι σαφές επομένως για μας πολιτικά, γιατί αυτό πρέπει να κρίνουμε πρώτα και μετά θα πάμε και στο υλικό, ότι όλα αυτά έχουν σκοπιμότητα για την οποία γίνονται. Ποια είναι σκοπιμότητα? Παραδείγματος χάρη, οικονομίες κλίμακος. Έτσι τις ονομάζει η κυβέρνηση, δεν το λέει πολλές φορές, μερικές φορές ξεφεύγει και από κάποιους υπουργούς, θέλει να κάνει οικονομίες κλίμακος. Επομένως το ζήτημα που έρχεται δεν έχει να κάνει με το αν θα βοηθήσει περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικά το Δήμο. Γιατί για παράδειγμα στα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Σολδάτος, λέει θα μπει ένας πλέον αντιδήμαρχος. Ωραία, και εγώ το ανταπαντάω. Υπήρχε πρόεδρος του που ασχολιόταν. Δεν είναι επομένως το ζήτημα αν υπήρχε κάποιος ή αν θα μπει κάποιος επικεφαλής. Υπήρχε ο πρόεδρος της Δημοκάλ, τώρα θα μπει στη θέση του ένας αντιδήμαρχος. Θα αλλάξει κάτι? Όχι. Ποιο όμως είναι το κύριο? Το κύριο είναι ότι αυτή τη στιγμή και ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα έχουν τεράστια έλλειψη προσωπικού. Η Δεποκάλ λειτουργεί με 2-3 άτομα, περί αυτού πρόκειται, και αν περάσει στο Δήμο θα εξακολουθήσει, σας διαβεβαιώ, να λειτουργεί πάλι με 2-3 άτομα, άντε να προσθεθεί και άλλο ένα και να γίνουν 4. Το οποίο θα αφαιρεθεί από κάπου αλλού όμως, γιατί οι προσλήψεις δεν γίνονται επί της ουσίας στους Δήμους. Άρα εδώ έχουμε από άποψη πολιτική μία συγκεκριμένη που ξεδιπλώνεται βήμα-βήμα πολιτική από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία υποτίθεται ότι έχει στόχο τις οικονομίες κλίμακος. Κατά τη γνώμη μου αυτό θα το πληρώσουμε. Οι Δήμοι εννοώ θα το πληρώσουν. Στο σύνολό τους, δεν αναφέρομαι στο Δήμο Λευκάδας, στο σύνολό τους θα το πληρώσουν. Και θα παρουσιαστούν και δες λειτουργίες. Και να μου το θυμηθείτε. Δεύτερον, επί της ουσίας τώρα, για μας η Δεποκάλ μετά την μεταφορά των εργαζομένων του βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο, που ήταν ένας όγκος εργαζομένων και όντως ένας όγκος δουλειάς, ο ρόλος της δεν εξαντλείται σε αυτά τα 2-3 στην ουσία, έκανε τη διόρθωση ο κύριος Δημαρχός, δηλαδή με την παρουσία και του ΚΔΑΠ και του ΚΙΦΗ και του βρεφικού σταθμού και του παιδικού σταθμού. Εάν δείτε το καταστατικό της Δεποκάλ και οι δράσεις τις οι οποίες έχει δυνατότητα να κάνει, είναι πάρα πολλές και έκανε και αρκετές, πρέπει να πω, έτσι, όπως λέω τι θα έπρεπε να κάνει, λέω και το τι κάνει, δηλαδή είχε
είχε λειτουργία πραγματική. Άρα για μας η μη κατάργηση της ΔΕΠΟΚΑΛ με βάση το πλαίσιο το θεσμικό που υπήρχε μέχρι τώρα, μέχρι να την καταργήσουμε, να την καταργήσουν, ναι μάλλον, όχι να την καταργήσουμε, ήταν τέτοια που πράγματι και με όρους ουσίας πέρα από τους τυπικούς πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι αυθύπαρκτη, για να μπορεί να υπάρχει δηλαδή. Σας πληροφορώ ότι τα προγράμματα που μπορεί να διαχειριστεί και που αρκετά από αυτά επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά τα έκανε, ενδεχομένως πιο πολλά στο παρελθόν και τώρα όμως κάνει, πρέπει να μας κάνουν να είμαστε αρνητικοί για τη διάλυσή της και για πολιτικούς λόγους όπως περιέγραψα στην αρχή, αλλά και για λόγους ουσίας. Τώρα, τα τυπικά που είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι τυπικά μπορεί να μην έχουμε όλες τις προϋποθέσεις κτλ., αυτό μπορεί να ισχύει, όμως εμείς είμαστε, επαναλαμβάνω, το οποίο εμείς το ξεχνάμε και το θυμάται ο καθένας οπότε το βολεύει, είμαστε πολιτικό όργανο, πρέπει οι αποφάσεις μας να αφορούν και τη λειτουργία του Δήμου, αλλά να έχουν και ένα πολιτικό backup, γιατί μέσα από αυτές τις αλλαγές που γίνονται στην αυτοδιοίκηση και που λέω είναι πάρα πολλές, εμείς μία από αυτές συζητάμε σήμερα, θα δείτε ότι θα προκύψουν ζητήματα για τα οποία η τοπική αυτοδιοίκηση θα βαρέει το κεφάλι στον τοίχο. Διότι πέρα από τη μείωση των πόρων, πέρα από το ότι δεν συγκρίνονται θέσεις για προσωπικό, θα καταντήσει τελικά να διαχειρίζεται όλες τις δύσκολες καταστάσεις της πολιτείας. Θα έπρεπε η πολιτεία ουσιαστικά να τις διαχειρίζεται, ή αφού δίνει τις αρμοδιότητες, πρέπει να δίνει και τα χρήματα και τους πόρους, ενώ και τους ανθρώπινους και τους οικονομικούς, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί η ΔΕΠΟΚΑΛ. Η ΔΕΠΟΚΑΛ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παραμείνει. Εξήγησα τους λόγους, θα μπορούσα να πω κι άλλους, όμως θεωρώ ότι επειδή είναι το κομμάτι, και αυτό αν θέλετε είναι και ο κυρίαρχος ρόλος, το κοινωνικό, το κομμάτι για το οποίο ωφελημένο είναι το πιο αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας, και συνολικά όμως η κοινωνία είναι ωφελημένη αμέσως, για παράδειγμα από τις δράσεις που γίνονται μέσα από τα διάφορα προγράμματα, αλλά ειδικά επειδή πρέπει να απαντήσει ένα κομμάτι κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας, θα χάσει εντασσόμενοι μέσα στο Δήμο αυτό το κυρίαρχο αυτόνομο ρόλο που έπαιζε ως ξεχωριστή μονάδα, με βάση βέβαια πάντα και τις διαθέσεις και τη βούληση της κάθε δημοτικής αρχής για να ενισχύσει αυτές τις δράσεις, δίνοντας η ίδια επιπλέον χρηματοδότηση. Κάτι που εμείς κάναμε στο μέγιστο βαθμό που μπορούσαμε την προηγούμενη, στη δική μας τουλάχιστον θητεία, και που θεωρούμε ότι αυτή πρέπει και να διατηρηθεί και κυρίως και να ενισχυθεί. Αυτοί είναι οι λόγοι που εμάς μας κάνουν να συνενούμε με το να παραμείνει εν λειτουργία η ΔΕΠΟΚΑΛ. Μία διαδικαστική παρατήρηση. Εάν υπάρχουν τυπικά ζητήματα, κύριε Δήμαρχε, σε ό,τι αφορά την απόφαση για να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για τυπικούς λόγους να απορριφθεί το αίτημά μας, αν χρειαστεί, να γίνει και δεύτερη συνεδρία στη ΔΕΠΟΚΑΛ, που δεν θα αλλάζει σε καμία περίπτωση η απόφασή της, η οποία θα τεκμηριώσει και θα καλύψει τα όποια κενά των τυπικών λόγων. Πάντως, να ξέρετε το εξής. Οι εξαιρέσεις που μπήκαν, ξέρετε γιατί μπήκαν? Νομίζω το ξέρετε. Κάποιοι θα το ομολογήσετε, κάποιοι δεν θα το ομολογήσετε. Για να παίξουν με τα ρουσφέτια τους γύρω από αυτές. Θα δείτε ότι κάποιοι θα τις κάνουν, και δεν αναφέρουμε στη Λευκάδα τώρα, κάποιοι θα τελικά σας κάνουν αποδεκτές προτάσεις να παραμείνουν αυτά τα νομικά πρόσωπα, και κάποιοι δεν θα τις κάνουν. Ανάλογα με το πώς πάει η πίεση, με το πώς πάει... Συμπομένετε, κύριε Κόλλητρο, παρακαλώ. Για ρουσφέτη.